Δεύτερη ημέρα του Click Away με περισσότερες επιχειρήσεις να λειτουργούν με τη συγκεκριμένη μέθοδο και στο Ηράκλειο. Εγώ είδα στην ιστοσελίδα παράγγειλα, απλά τώρα δεν το είχανε. Το Click Away δεν έκανε ούτε κλικ ούτε φλάσ στις αγορές, καθώς η κίνηση στην αγορά δεν ήταν ικανοποιητική, ενώ ορισμένοι καταναλωτές δοκίμασαν πουκάμισα και παπούτσια στον δρόμο, γεγονός που σχολιάστηκε ως κατάντια από μερίδα πολιτών. Δοκιμάζαν παπούτσια, δοκιμάζαν ποτάκια, μπλούζες. Από πάνω του βάζαν την μπλούζα. Ναι, νομίζω δεν είναι ωραίο. Καθόλου ωραίο. Είδα κόσμο να βγάζει το παντελόνι έξω. Και να, ναι, το είδα, και να το κάνει έτσι απάνω του για να δει αν το κάνει ή όχι. Ότι μας έχουν κατεβάσει τα παντελόνια σαν κυβέρνηση, μας τα έχει κατεβάσει. Αλλά από μόνοι μας δεν τα κατεβάζουν. Είναι άνθρωποι που είναι εκτός ζωής. Αυτοί που παίρνουν αυτά τα μέτρα. Καλύτερα να μας είχε κλειστά. Αυτές τις μέρες έρχονται, κατεβαίνει και η γιαγιά, κατεβαίνει και ο παππούς να πάρουν πράγματα για τις οικογένειές τους. Πώς θα στείλει SMS, εγώ δεν ξέρω να στείλω. Πώς θα το κάνει, δηλαδή αυτούς τους βάμε στην άκρη όσο δεν ξέρουν. Τραγική. Είδα ανθρώπους που για να αγοράσουν ένα πατελόνι είναι έξω από το μαγαζί και επικοινωνούν μέσω Facebook με μηνύματα. Είναι αστείο. Είναι αστείο. Επίσης έλεγα και στον κύριο που με εξυπηρέτησε ότι το λιανεμπόριο δεν είχε ποτέ συγχρωτισμό. Καταναλωτές δυσκολεύτηκαν με το Click Away, ενώ έμποροι εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους, καθώς όπως περιέγραψαν, δεν μπορεί να λειτουργήσει με τον τρόπο αυτό η αγορά, αντιθέτως όπως είπαν, ευνοούνται οι μεγάλες επιχειρήσεις. Εμένα δεν μου αρέσει. Ποια διαδικασία που είναι δύσκολη, στο παπούτσι είναι πιο πολύ, γιατί να αγοράσουν... Στα ρούχα. Στα ρούχα φυσικά. Στη συγκεκριμένη ώρα ήρθα, δεν είχε ουρά. Πολύ εύκολο μου φάνηκε. Θέλει λίγο εξοικείωση για κάποιους, πιστεύω. Αλλά δυστυχώς, ο καιρός είναι δύσκολος και πρέπει να προσαρμοστούμε. Παράλληλα, έμποροι έκαναν λόγο για αθέμητο ανταγωνισμό, καθώς ένα μεγάλο μέρος των επιχειρήσεων δεν διαθέτει διαδικτυακές υπηρεσίες ή shop. Ανοίγουν λοιπόν οι ανισότητες μεταξύ αυτών που έχουν shop και αυτών που δεν έχουν. Οι μικρές επιχειρήσεις που ουσιαστικά αυτή τη στιγμή πλήττονται περισσότερο, έχουν μόνο την τηλεφωνική παραγγελία. Και νομίζω όλοι πανελλαδικά ζητάμε να ανοίξει η πολύ μικρή επιχείρηση το λιανικό εμπόριο με τους κανόνες που θα πουν οι λοιμοξιολόγοι. Πρεμιέρα και για τα βιβλιοπωλεία με το άνοιγμά τους να αποτελεί ανάσα για τον κλάδο. Συνολικά 1.784 βιβλιοπωλεία άνοιξαν σήμερα σε πανελλαδικό επίπεδο με τη χρήση μάσκας να είναι υποχρεωτική για πελάτες και εργαζόμενους. Είναι μια νίκη της Ένωσης Εκδοτών Ελλάδος, η οποία μπόρεσε με κάθε τρόπο, πάλεψε ώστε να ανοίξουν τα βιβλιοπωλεία για τα οποία είναι κέντρα πολιτισμού. Κάναμε ένα μεγάλο αγώνα πριν την πανδημία ώστε να αποφεύγονται οι οθόνες και τώρα τα παιδιά κάθονται τουλάχιστον 6 με 7 ώρες πάνω στις οθόνες, οπότε καλύτερα είναι με ένα βιβλίο αργότερα να ταξιδεύουν. Καθόλου εύκολο, διότι ο καθένας, και φανταστείτε τώρα εδώ από 200-300 δέματα, το επίθετο παπαδάκι, δεν ξέρω τι κτλ. Άντε να ψάχνουμε στο καθένα χωριστά. Παιδιά, είναι διανόητες αυτές οι καταστάσεις, πρωτόγνωρες. Ωστόσο, επικράτησε σύγχυση, καθώς αρκετοί καταναλωτές αρχικά νόμιζαν ότι θα μπορούσαν να προβούν και σε άλλες αγορές σαν βιβλιοπωλεία, με τις ελπίδες τους να ξανεμίζονται.